Στις 14 Δεκεμβρίου του 2012, μία ομάδα 12 ανθρώπων ξεκίνησε από την Αθήνα με προορισμό τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας. Αποστολή της ήταν να αναζητήσει ανθρώπους που μέχρι τότε είχαν ελάχιστη σχέση με το ίντερνετ. Η σχέση μου με το ίντερνετ δεν υπάρχει. Για να αποδείξει πως με την πρωτοβουλία του ΟΤΕ, η επιχείρηση σου.gr, οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει μόνος του το website της επιχείρησής του, όπου και αν βρίσκεται, με ό,τι και αν ασχολείται. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση των αλόγων. Είμαστε από το γυναικείο συνεταιρισμό γεύσης ακριτών. Η δουλειά μου είναι τα χειροποίητα αντικείμενα και έπιπλα. Ασχολούμαι με την υνοποίηση. Η ομάδα έψαξε σε δεκάδες ακριτικά χωριά, διανύοντας πάνω από 1500 χιλιόμετρα. Και κατέγραψε τις ιστορίες 4 επαγγελματιών και ενός συνεταιρισμού. Όταν ήμουν 12 χρονών, μου πήρε ο θείος μου ένα πουλάρι και από εκεί και πέρα κόλλησα. Μεγαλώσαμε δίπλα στο νερό, παίζαμε, ψαρεύαμε, το νερό μας μάγευε. Ο προπάπος είχε ξεκινήσει με ψάθα, ο πατέρας μου με τα κοφίνια και εγώ ήρθα στα καλάθια. Που εκτίθονταν για πρώτη φορά στην πλατφόρμα του yourbusiness.gr. Εδώ το δείχνει ακόμα καλύτερα. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν φοβήθηκαν την τεχνολογία, αλλά άρχισαν να σκέφτονται τρόπους μέσα από τους οποίους θα επωφελούνταν από τα εργαλεία του yourbusiness.gr. Παραγωγούμε κάποια απορία πάνω στο βουνό, θα μπορούμε να παίρνουμε τα τηλέφωνα των παιδιών που έρχονται εδώ και θα μπορούμε να τους στέλνουμε μήνυμα σε όλους. Την προώθηση την έκανα στις λαϊκές αγορές. Τώρα το ίντερνετ μπορεί να με δει και ο Αθηναίος, μπορεί και ο Κρητικός, μπορεί και ο Εγγλέζος και ο Γερμανός κτλ. Μέσα από αυτό το ταξίδι γεννήθηκε ένα branded ντοκιμαντέρ 5 επεισοδίων που ανέβηκε στο site της υπηρεσίας του ΟΤΕ. Εκεί υπήρχαν πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές, τις επιχειρήσεις τους, αλλά και links για τα sites που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει. Το site δέχθηκε πάνω από 86.000 επισκέψεις, ενώ τα επεισόδια ξεπέρασαν τις 515.000 προβολές. Η αποστολή αποτέλεσε είδηση σε διάφορες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Και το πιο σημαντικό, η καμπάνια έγινε έμπνευση για πάνω από 10.000 Έλληνες επαγγελματίες, οι οποίοι γράφτηκαν στην υπηρεσία και δημιούργησαν το δικό τους website. Έτσι, 10 μόλις άνθρωποι από την άκρη της Ελλάδας κατάφεραν να πείσουν χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην online παρουσία χάρη στον ΟΤΕ.